Ναι, υπάρχει μια συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει με το Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Είναι στη Σκωτία, στη Γλασκόβη. Και αυτή η συνεργασία αφορά την ερευνητική μελέτη της μικροσεισμικής δραστηριότητας, δηλαδή των μικρών σεισμών που μπορεί να συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Κρήτης. Mm-hmm. Με έμφαση στο νότιο κομμάτι του νομού Ηρακλείου. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η συνεργασία ανάμεσα στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde, από την πλευρά του Πανεπιστημίου του Strathclyde είναι η καθηγήτρια κυρία Πισαρούλη, Ελληνίδα την καταγωγή και καταγωγή από Κρήτη. Είναι μια συνεργασία στην οποία το Ινστιτούτο συμμετέχει με την εγκατάσταση ενός δικτύου, το οποίο αποτελείται από 7 σταθμούς στην περιοχή του Ηρακλείου, συν έναν άλλον μόνιμο σταθμό, ο οποίος έχει εγκατασταθεί, λειτουργεί αυτή τη στιγμή για να δούμε τις πρώτες μετρήσεις και μετά θα ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο. Και έτσι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι 7 σταθμοί του τοπικού δικτύου που έχουμε εγκαταστήσει. Ο νέος μόνιμος σταθμός 8, συν άλλοι 3 Ιερά Μονή Οδηγήτριας, Κνωσό και Πευκιά, που είναι στο μόνιμο δίκτυο της Κρήτης. Δηλαδή, συνολικά, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί η μεγαλύτερη πυκνότητα σεισμολογικών σταθμών που υπάρχει στην Ελλάδα, στην περιοχή του Ηρακλείου. Γιατί είναι τόσο σημαντικό για εσάς, θα το ρωτήσω διαφορετικά, έτσι ώστε να υπάρχουν αυτοί οι σταθμοί, κύριε Βαλιανάτο, οι νέοι σεισμολογικοί σταθμοί? Καταρχήν, είναι στα πλαίσια εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής, η οποία μελετάει πώς μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για μια περιοχή, μελετώντας τη μικροσεισμική δραστηριότητα. Τι είναι η μικροσεισμική δραστηριότητα? Είναι οι μικρές ανάσες των ρηγμάτων. Ας μην περιμένουμε να φτερνιστούν τα ρήγματα. Ας δούμε πώς ανασένουν. Το ερώτημα λοιπόν που μας απασχολεί είναι, καταλαβαίνουμε εμείς από τις ανάσες την εξέλιξη και την ορίμανση ενός ρήγματος? Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί αυτή την ερευνητική δραστηριότητα, που, όπως σας είπα, είναι ανάμεσα στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Μάλιστα, και αξίζει μνήμα, ότι η δραστηριότητα αυτή σε ό,τι αφορά το σκέλος των ενεργειών των συναδέλφων που έρχονται από τη Σκωτία, mm-hmm. Καλύπτεται από ένα πρόγραμμα της Μεγάλης Βρετανίας που λέγεται GeoNet Zero, και αυτό το πρόγραμμα έχει να κάνει με το κέντρο διδακτορικών ερευνών, δηλαδή ουσιαστικά χρηματοδοτεί συνεργασίες στοχευμένες με πανεπιστήμια και ιδρύματα του εξωτερικού που βοηθάνε στην κατανόηση συγκεκριμένων προβλημάτων. Ένα από αυτά τα προβλήματα λοιπόν που επελέχθηκαν για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε είναι και το συγκεκριμένο που σας ανέφερα. Μάλιστα. Στη συνέχεια, βέβαια, κάποιος θα ρωτούσε, αναρωτιέμαι αν είμαστε ως πολίτες ή ως πολιτεία έτοιμοι, έχουμε εκείνη την ετοιμότητα έτσι ώστε να πάρουμε το μήνυμα, γιατί εσείς λέτε αυτές οι μικρές ανάσες οι οποίες μπορούν να μας δώσουν σημαντικά σημεία, στοιχεία για τη σεισμικότητα, εάν εμείς, και εσείς μπορεί να κρίνετε παρακάτω ίσως τι μπορεί να δείχνουν αυτές οι μικρές ανάσες των ρηγμάτων, αν εμείς είμαστε έτοιμοι και αν είμαστε εκπαιδευμένοι μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέμε, πολιτεία, πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση, για το αν θα έρθει, ας πούμε, ένας σεισμολόγος να μας πει, παιδιά, έχετε το νου σας, αν μπορούμε να το διαχειριστούμε ή αν αρχίσουμε, τέλος πάντων, ξέρετε τι να κάνουμε στις περιπτώσεις αυτές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάθε βήμα προς την κατεύθυνση της γνώσης βοηθάει και στην ορίμανση των θεσμών της πολιτείας αλλά και των πολιτών να μπορέσουν να διαχειριστούν τέτοια φαινόμενα. Αν το θέλετε, και τη σημερινή μας συνομιλία την εντάσσω σε ένα πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών για το σεισμικό κίνδυνο, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο να μπορεί να είναι όριμοι και εξοικειωμένοι με αυτό. Mm. Άρα λοιπόν, δεν είναι μία και έξω όλα τα πράγματα. Είναι με βήμα. Το πρώτο βήμα είναι λοιπόν το επιστημονικό βήμα. Να κατανοήσουμε, να δώσουμε εργαλεία. Εάν δώσουμε εργαλεία σε συνεργασία με την πολιτεία, τα εργαλεία αυτά θα περάσουν σε εφαρμογή, σε πράξη. Και εκεί, πάλι σε συνεργασία με την πολιτεία, θα πρέπει αυτά να περάσουν στους πολίτες.
Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα γίνονται σταδιακά. Δεν γίνονται πάμε και κάτω. Να χρησιμοποιήσω έτσι μια λαϊκή έκφραση. Έτσι. Κρίμα μόνο. Κρίμα κύριε Βελιανάντο που καθυστερήσαμε τόσο πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ον νοήτο πριν από το ακόμα και πριν από το Σεπτέμβριο. Και δεν διώχνω τις ευθύνες πάνω από την επιστημονική κοινότητα και αυτή την καθυστέρηση. Γιατί θα πρέπει και εμείς οι επιστήμονες να είμαστε όριμοι ώστε να είναι και στοχευμένοι στον επιστημονικό και μόνο στόχο. Αν θέλετε εδώ και πριν κλείσουμε θα ήθελα να πω και ένα δημόσιο ευχαριστώ. Το δημόσιο ευχαριστώ αυτό είναι προς το Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων και το Δήμαρχο τον κύριο Κοκοσάλη, καθώς και στους προέδρους των κοινοτήτων καταστατικών σταθμών, οι οποίοι πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να βρούμε χώρους και να κάνουμε τις εγκαταστάσεις και ήταν ανοιχτοί Μάλιστα. Τώρα σας έχασα λίγο γιατί μάλλον μετακινήστε, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ακόμα. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, επειδή ακούγαμε διακοπές γι' αυτό. Λέτε ότι σας βοήθησαν έτσι ώστε να... Που νιώσαμε τόσο πολύ την παράσταση της τοπικής κοινωνίας. Οι περιοχές που έχουν εγκατασταθεί αυτοί οι νέοι σταθμοί για να παρακολουθείτε αυτή την μικροσεισμικότητα είναι πού ακριβώς κύριε Βαλιανάτο? Είναι στην ευρύτερη περιοχή από, την κεντρική, από το κέντρο του Ηρακλείου και νοτιότερα, γιατί ούτως ή άλλως υπήρχαν άλλοι σταθμοί μας οι οποίοι συνεχίζουν και λειτουργούν και μας δίνουν αυτή την πληροφόρηση που έχουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.